Καλησπέρα σου φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα challenge για το draft. Και όπως θα δείτε τώρα στην οθόνη σας, το challenge που κέρδισε από το προηγούμενο βίντεο draft, δυστυχώς είναι ένα challenge το οποίο δεν μου αρέσει και πάρα πολύ, είναι το πιο αργό draft. Δηλαδή στην κάθε θέση που θα ανοίγουμε θα πρέπει να παίρνουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, τον πιο αργό παίκτη. Χωρίς να κοιτάμε το chemistry, χωρίς να κοιτάμε το τίποτα. Μακάρι να μπορέσει να υπάρξει και chemistry, αλλά όταν θα παίρνει τον παίχτη που έχει το χαμηλότερο pace, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Το ίδιο και στο υψηλότερο rating, βέβαια, γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να πετύχεις εύκολα chemistry. Οπότε, να εξηγήσω πριν ξεκινήσουμε το βίντεο ότι κάθε παίκτη που θα παίρνω και θα έχει το χαμηλότερο pace, θα μπορώ μετά να αλλάξω την ομάδα, δηλαδή στις ρεζέρβες, θα πάρω και εκεί πέρα, στα subs και στις ρεζέρβες, θα πάρω και εκεί πέρα αργούς παίκτες. Αν είναι κάποιος πιο γρήγορος από τον άλλον, θα μπορώ να τον βάλουμε στην ομάδα. Γενικά μιλάμε για πικ της 23ης που είναι οι πιο αργοί παίκτες. Ποιος θα μπει μετά στην κάθε θέση είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό. Οπότε, όταν ένας παίκτης έχει ίδιο pace με κάποιον άλλον, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συμβεί αυτό, υπάρχουν όμως παίκτες που έχουν το ίδιο pace, θα παίρνω εγώ αυτόν που θέλω ή αυτόν που κάνει chemistry. Οπότε. Πριν ξεκινήσουμε και πριν δώσουμε τις 15.000, να σας πω ότι για το επόμενο challenge γράφετε κάτω στα σχόλια και το comment που έχει τα περισσότερα likes θα γίνει challenge. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Δίνουμε τα 15.000 για το draft και έχουμε 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3, 4-3-2-1 και 4-3-1-2. Λοιπόν, το 4-3-2-1 είναι ένα καλό σύστημα, το ίδιο και το 4-3-3 holding. Ή αυτό θα πάρουμε, ή το 4-3-2-1, αυτό θα το σκεφτώ λίγο. Νομίζω θα καταλήξω το 4-3-2-1 γιατί είναι το σύστημα που γίνονται πιο εύκολα τα τριγωνάκια. Όπως βλέπετε στο left back και στο right back με τα center back και τα CM. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει τα LF και RF να συνδέονται με το CM. Οπότε θα δούμε, ας πάρουμε αυτό και βλέπουμε. Λοιπόν, 4-3-2-1 και ξεκινάμε τώρα να δούμε ποιους παίκτες θα πάρουμε. Λοιπόν, ναι, είναι κακό το pick το πρώτο. Πίστευα ότι ο Ζιλ θα ήταν με το 71, δυστυχώς δεν είναι ο Ζιλ, είναι ο Καρντονά. 61 pace, αναγκαστικά. Λοιπόν, πάμε στο striker. Γκόμες, Ρέμπιτς, Μέρτενς, Τζόνας και Μάντζουκιτς. Δυστυχώς πρέπει να πάρουμε τον Τζόνας εδώ πέρα. Βγάζει παίχτες με πολύ χαμηλό pace μέχρι τώρα. Ελπίζω στο RF να πιάσει κάτι καλύτερο. Για να δούμε, Στέρλινγκ, Εμπαπέ, Άσπας. Εδώ Άσπας μας κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Γιατί όλοι οι παίκτες που είχαμε ήταν απίστευτα γρήγοροι. Δυστυχώς θα πρέπει να πάρουμε τον Ιάγκο Άσπας με το 82 pace. Πάμε στο CM. Να δούμε εδώ τι θα βγάλει. Αναγκαστικά ο Ολιβέιρα που έχει 63 pace. Για να δούμε τον επόμενο. Εδώ μας τα χάλασε τελευταία στιγμή ο Κόκε. Θα μπορούσε να έχει βγει ο Τιάγκο. Γιατί είναι πιο καλό σαν κάρτα επειδή είναι και 5 star skiller. Αλλά δεν πειράζει. Γιατί ο Κόκε κάνει καλό link με τον Άσπας. Οπότε, πάμε στο επόμενο CM. Όπως βλέπετε η ομάδα είναι και μη χειρότερα. Λοιπόν, εδώ πέρα το πιο χαμηλό pace το έχει ο Νταχούντ. Ευτυχώς έχει Hunter πάνω του, οπότε θα αναγκαστούμε να πάρουμε αυτόν. Πάμε στο left back. Που είναι πολύ κέρυες θέσεις. Δυστυχώς μας έβγαλε έναν πάρα πολύ αργό παίκτη για left back και αυτός είναι ο Κολάροφ. Οπότε θα αναγκαστούμε να πάρουμε αυτόν με το 66 pace. Και πάμε στο center back. Ευτυχώς δεν έβγαλε αμυντικούς τύπου 45 και 48 pace. Ο πιο χαμηλός εδώ είναι ο Comper. Οπότε έχει 62 pace, θα πάρουμε αυτόν. Κάνει και link με τον Dahoud, καλό αυτό. Εδώ πέρα όμως δεν τη γλιτώσαμε και μας έβγαλε τον Μαρτίνεθ, ο οποίος έχει 50 pace. Κοιτάξτε pace που έχει, πραγματικά εσχρό. Πραγματικά εσχρό. Εδώ κάνουν κάποια links. Ίσως αν έρθει και ο Κόκ εδώ να αλλάξει κάπως, ναι. Πάμε να δούμε το right back. Ένα γρήγορο ακραίο back θέλω. Ναι, πάλι μας τα χάλασε ο Coleman εδώ πέρα. Είχαμε καλές κάρτες. Ο Περούτσι ήταν ο χαμηλότερος με το 84. Δυστυχώς θα πρέπει να πάρουμε τον Coleman με 73. Πάμε στον τερματοφύλακα, στον οποίο τερματοφύλακα θα είναι το speed. Το πιο αργό. Εδώ πέρα έχει καλούς τερματοφύλακες. Δυστυχώς πάλι μας κάνει χαλασιά ο Horn. Γιατί θα μπορούσαμε να πάρουμε τον Donnarumma. Τέλος πάντων, οι τερματοφύλακες είναι OK. Χάνουμε τρομερό τερματοφύλακα τον Χαντάνοβιτς. Αλλά ας πάρουμε τον Horn. Δυστυχώς αυτή είναι η κανονισμή, αλλά τουλάχιστον βγάζουμε chemistry εδώ πίσω. Τώρα βέβαια με 62 pace και 50, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στα subs. Στα οποία έχουμε και λέμε έχουμε 3 παίκτες με 48 speed, που είναι αργή. Νομίζω ότι ο καλύτερος μακράν από αυτούς είναι ο Ter Stegen, ο οποίος
είναι Γερμανός, θα κολλήσει μόνο με τον έναν, αλλά μπορούμε να τον πάρουμε. Οπότε θα πάρουμε τον Ter Stegen με 48 speed. Σωστά, έχουμε και άλλους δύο, Ρουφιέρ και Κονσίλι. Θα πάρουμε τον Ter Stegen. Κάνουμε και εμείς ένα pick τουλάχιστον εδώ πέρα και πάμε στην επόμενη κάρτα. Όπου δυστυχώς για μία ακόμη φορά έχουμε χαλασιά, πολύ αργό αμυντικό, ο οποίος είναι ο Γκλικ. Με τέτοια άμυνα θα κάνουν πάρτι οι αντίπαλοι. 56 pace. Πάμε, επόμενη κάρτα. Λοιπόν, εδώ πέρα τουλάχιστον έχουμε αργό παίκτη, αλλά είναι καλός. Είναι ο Hummels, ο οποίος έχει 68 pace, αλλά είναι πολύ καλός στο defending του. Οπότε θα πάρουμε τον Hummels, ο οποίος μπορεί να βγάλει και chemistry εδώ πέρα. Είτε στη θέση εδώ, είτε στη θέση εδώ, και μπορούμε να τον βάλουμε εδώ και να βάλουμε στο τέρμα τον Ter Stegen. Χάνουν βέβαια κάποια links. Θα αφήσουμε τον Horn και βλέπουμε. Αλλά λογικά θα μείνει ο Ter Stegen. Είναι πολύ καλύτερος. Λοιπόν, εδώ έχουμε πολύ καλή επιλογή. Εδώ μου φαίνεται πηγαίνει για γερμανικό. Μου φαίνεται πηγαίνει για γερμανικό. Χάνουμε τρομερή κάρτα το Ribéry δυστυχώς. Παίρνω όμως τον Thiago με το 73 pace, ο οποίος μπορεί να μπει και να κολλήσει αρκετούς παίκτες. Κοιτάξτε εδώ πέρα πόσο καλό link δίνει. Εδώ πέρα βέβαια ανεβαίνει το chemistry. Είναι πολύ καλό και προχωράμε. Πάμε στον επόμενο παίχτη. Κάτι γίνεται τώρα με το chemistry. Εδώ πέρα ο Silver ούτως ή άλλως θα ήταν χάλια. 65 pace ο Henriksen. Προχωράμε. Έστω έναν καλό παίχτη να έχουμε μια καλή αλλαγή. Θέλουμε καλές. Κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Μέσα σε 4 πάρα πολύ καλούς παίχτες. Sterling, Jesus, Jesus τέλος πάντων, Mbappé και Coutinho. Θα πρέπει να πάρουμε τον Πινίγια. Επόμενος. Εδώ έχουμε τον Έντερσον 64, 79, 73, 83, 82. Ναι, εδώ πέρα αναγκαστικά πρέπει να πάρουμε, φαντάζομαι, τον Έντερσον, επειδή έχει το χαμηλότερο pace, 64. Οπότε πάμε με τον Έντερσον. Και προχωράμε. Εδώ είναι ένα καλό pick, γιατί δεν έχει πάρα πολύ αργούς παίκτες. Οπότε μπορούμε να πάρουμε τον αδερφό του Αζάρ, ο οποίος έχει και 4 skill moves με 81 pace. Είμαστε εντάξει, νομίζω. Ο οποίος μπορεί ίσως να κάνει και να βγάλει και κάποιο link εδώ. Μπορεί. Ωραία, θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, επόμενος παίκτης. Ένας παίκτης που υπέγραψε ο ΠΑΟΚ. Κερδίζει στο όριο τον Διόπ. 56 pace, ο Βέρμπλουμ. Στην αρχή είχε γίνει μια φασαρία. Τελικά υπέγραψε στην ομάδα του ΠΑΟΚ από ό,τι είδα. Οπότε θα πάρουμε τον Βέρμπλουμ. 56 pace. Για να δούμε. Πάλι χάνουμε πολύ καλές κάρτες και ο Περέιρα είναι μια αξιόλογη κάρτα. Θα πρέπει να πάρουμε τον Diop με 57 pace. Σας το λέω από τώρα, το συγκεκριμένο draft μην περιμένετε τίποτε. Αν περάσω, εγώ προσωπικά, αν περάσω τον πρώτο αγώνα, θα είμαι ευχαριστημένος. Σας το λέω. Γιατί το παιχνίδι μου το βασίζω στην ταχύτητα. Λοιπόν, εδώ πέρα μας κάνει τρομερή ζημιά. Κοιτάξτε τι χάνουμε. Μας κάνει τρομερή ζημιά ο Ρουφιέρ. Γιατί στη χειρότερη θα μπορούσαμε να πάρουμε και τον Μπαρτσάλι, ο οποίος βέβαια δεν θα κολλούσε με τίποτα. Οπότε αναγκαστικά Ρουφιέρ, 45 speed. Χάνουμε Μαλντίναρο. Πολύ κρίμα και τελευταίο pick. Για να δούμε. Πάλι κοιτάξτε ο Μενιέ τι ζημιά κάνει. Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε το Μαλντίνι, γιατί ο Μαλντίνι ήταν ο πιο αργός. Αν είχε βγει παίκτη με 87 pace ή 86, θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει το Μαλντίνι. Αναγκαστικά το Μενιέ. Και κλείνουμε έτσι την ομάδα. Και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε όχι απλά να περάσουμε τον πρώτο γύρο, αν θα μπορέσουμε να βάλουμε γκολ. Λοιπόν, θα δω λίγο πώς μπορώ να αλλάξω την ομάδα, τι μαγικά μπορώ να κάνω για να στρώσει το chemistry. Βασικά, όχι, ας πάρουμε και τον προπονητή. Ας πάρουμε και τον προπονητή. Μάλλον κάποιον από Γερμανία. Δεν μας έκανε τη χάρη. Λοιπόν, ας πάρουμε αυτόν τον προπονητή και να δούμε τι μαγικά μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, βασικά όχι, βγαίνει το summary του draft. 81 chemistry, 83 rating, 164 squad rating. Για να δούμε. Λοιπόν, δεν γίνονται πάρα πολλά δυστυχώς. Δυστυχώς είναι μια τραγική ομάδα. Πραγματικά είναι το πιο αργό draft. Και το θέμα είναι ότι έχουμε χαμηλό chemistry, που τα stats τους πέφτουν ακόμη περισσότερο. Αναγκαστικά βάζω τον Coleman left back, γιατί ο Kolarov είναι πάρα πολύ αργός με 66 pace. Ενώ ο Coleman έχει και τον καταλήτη πάνω του και έχει και 73 pace. Δεν με αλλάζει άμα τον αλλάξουμε το Μενιέ. Εναποθέτω τις ελπίδες μου σε δύο παίκτες. Σε τρεις βασικά. σε τέσσερις. Στον Ter Stegen, ο οποίος ελπίζω να πιάσει αρκετά πίσω. Στον Hummels, ο οποίος ελπίζω παρόλο το χαμηλό pace του να σταματάει, επειδή έχει πολύ καλό defending. Στον Thiago και λίγο ίσως στον Άσπας με τον Αζάρ. Έχουμε μόνο έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να κάνει τις τρίπλες και αυτός είναι ο Thiago και ο Αζάρ. Δύο βασικά. Θα πρέπει μάλλον να κάνω abuse τον αδερφό του Αζάρ και τον Άσπας να κάνω abuse μάλλον το Φινές, γιατί θυμάμαι είχε καλό πλασέ ο Ιάγο Άσπας. Οπότε αυτά. Δεν έχω καμία αλλαγή δυστυχώς για winger.
Δηλαδή και ο συγκεκριμένος Winger είναι πάρα πολύ αργός. Γενικότερα δεν έχω καμία αλλαγή, αν εξαιρέσουμε τον Μαρτίνεθ ή τον Γκλικ, ο οποίος μπορεί να μπει τύπου CM-CDM. Ο Νταχούτ δεν ξέρω, έχει 85 στάμινα, ο Κόκε 82 στάμινα, ο Τιάγκο 77 στάμινα. Κάποιος θα κουραστεί από αυτούς. Τέλος πάντων, αν πάμε παράταση, είμαστε καταδικασμένοι. Λοιπόν, σας λέω να περάσουμε τον πρώτο αγώνα και μετά ας χάσουμε. Ή αν χάσουμε, να μας δώσει πίσω draft token. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τον πρώτο αγώνα. Και βρήκαμε λοιπόν τον πρώτο μας αντίπαλο, ο οποίος φορούσε την μπλούζα της Liverpool και έχει μια καταπληκτική ομαδάρα. Νομίζω ότι είναι αδύνατο να κερδίσει μια τέτοια ομάδα με τόσο αργούς παίκτες. Θα πρέπει ο ίδιος να μην είναι πολύ καλός. Δεν έχει chemistry και ο ίδιος, έχει 73 chemistry, αλλά οι παίκτες που έχει είναι όλοι ένας και ένας. Πάμε να δούμε. Ο Καβάνι εκεί, ο Κόμπερ, δεν ξέρω με ποιο μαγικό τρόπο τον σταματάει. Τους νιώθω πολύ βαρύς τους παίκτες, είναι η αλήθεια. Βαρύς και αργή είναι, δυστυχώς. Εδώ ο Καβάνι βάζει κεφαλιά, δεν είναι. Καταρχάς βγήκε κάποιος κοντός νομίζω αντίπαλος για να τον μαρκάρει. Δεν ξέρω καν ποιος ήτανε. Ο Κόλμαν πρέπει να ήτανε. 0-1 πίσω. Δεν είχα κουμπίσει καθόλου μπάλα μέχρι το 1 το λεπτό. Δεν είχα κουμπίσει καθόλου μπάλα όμως. Εδώ ο Ρονάλντο και μας σώζει ο Τερ Στέγγεν. Πολύ μεγάλη απόκρουση από τον Γερμανό. Είναι αυτό που σας είπα, είναι ένας από τους παίκτες που ίσως να σώσει κάπως την παρτίδα, να μην βγει πολύ μεγάλο το σκορ. Γρήγορα γυρίζει. Σε σχέση με τους αντιπάλους. Με τους δικούς μου βασικά. Τζόνας. Χαζάρ. Νταχούντ. Δεν ξέρω καν τι πόδι έχει ο Νταχούντ. Ο Άσπας ξέρω τι πόδι έχει. Για να δούμε. Δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία. Δεν... Αν είναι να έχουμε και δοκάρια σε τέτοιο παιχνίδι που είναι εναντίον μας στο pace, δεν έχουμε καμία μα καμία ελπίδα. Αυτό εδώ το goal έπρεπε να μπει. Πάλι θα κόψει ο Χούμελς εκεί. Εδώ ο Μόντριτς βάζει μια γκολάρα πραγματικά. Δεν γίνεται. Σας το είπα από την αρχή ότι εγώ αν περάσω τον πρώτο αγώνα θα είμαι ευχαριστημένος με αυτή την ομάδα. Δεν με ενοχλεί γιατί είναι πάρα πολύ αργοί οι παίχτες. Δηλαδή είναι πραγματικά το πιο αργό draft. 0-2 είχαμε και το δοκάρι δυστυχώς, το οποίο ήταν χρυσή ευκαιρία να μπει. Δηλαδή όταν σε ένα τέτοιο μάτσο έχεις και δοκάρι, δεν μπορείς να το κερδίσεις με τίποτε. Δεν έχω καμία αλλαγή δυστυχώς να κάνω. Καμία αλλαγή. Είναι όλοι ο ένας πιο αργός από τον άλλον, οπότε θα συνεχίσουμε αναγκαστικά έτσι. Απίστευτη φάση που χάνουμε τον Ρονάλντο. Κοιτάξτε πώς τρύπωσε μπροστά από τους αμυντικούς. Δεν θυμάμαι ποιος Ρονάλντο ήτανε. Γιατί όλες οι κάρτες του ήταν special. Ο Κόλμαν κλέβει. Άσπας. Αζάρ. Άσπας. Άσπας. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια. 2-1 στο 63 και είμαστε ακόμα ζωντανοί. Λίγο ζωντανοί. Έχουμε μια ελπίδα να μπορέσουμε να εσωφαρίσουμε φυσικά χωρίς να φάμε γκολ, έτσι. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Άσπας και πάμε 1-2 στο 63. Όλα πιθανά. Εδώ τώρα. Ευτυχώς δεν είδε. Μ' αρέσει που είπα και ευτυχώς. Πίστευα ότι η μπάλα θα έρθει δεξιά στον Ρονάλντο. Λέω ευτυχώς που δεν τον είδε, αλλά η αμυντική μου ήταν τόσο αργή εκεί πέρα. Νομίζω ο Χούμελς πρέπει να είναι. Και η μπάλα έχει περάσει από πάνω του. Κάνει και άστοχο μαρκάρισμα εκεί. Ο Αζάρ. Αζάρ. Τι όμορφες προσπάθειες. Πραγματικά πανέμορφες προσπάθειες. Κοιτάξτε με έναν παίχτη που έχει 4 skill moves. Τι όμορφο γκολ μπορεί να μπει. Αυτό το γκολ είναι πραγματικά. Είναι ποίημα με τη συγκεκριμένη ομάδα και με τους συγκεκριμένους παίκτες. Είναι ποίημα αυτό το γκολ. Πραγματικά είναι επίδειξη τεχνικής. 2-3, για να δούμε. Στο 69. Εδώ ο Νταχούτ μπορεί να πάρει την μπάλα. Ο Αζάρ. Ο Αζάρ παίζει μόνος του πραγματικά. Κοιτάξτε τι όμορφες προσπάθειες για να κάνει στο 76 το 3-3. Τελικά μοιάζει λίγο με τον αδερφό του. Μοιάζει λίγο με τον αδερφό του και νομίζω και με το Wickfoot έχει βάλει και γκολ. 3 Wickfoot έχει ο Thorgan Hazard. Πανέμορφη προσπάθεια, πραγματικά. Πανέμορφη προσπάθεια, 3-3 σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε τελειωμένο. Και τον Κόμπερ, Νταχούντ, Ζώνας, Hazard. Ξανά στον Ζώνας, εκείνος ξανά στον Hazard, γρήγορο 1-2. Ο Ζώνας, για να δούμε. Το σουτ είναι πραγματικά απελπιστικό. Δεν ξέρω καν και ο Ζώνας τι πόδι έχει, αν έχει αριστερό ή δεξί.
Ειλικρινά. Ο Όμπλακ πάντως τον κρατάει ζωντανό, αλλά δεν ήταν καλό σου. Δηλαδή. Στον Κόλμαν. Χούμελς. Κότκε. Άσπας. Ζώνας. Ζώνας. Πανέμορφο γκολ από το Ζώνας. Στο 90 κάνουμε το 4-3. Πραγματικά απίστευτο. Τώρα να σας πω την αλήθεια, ο Ζώνας έβγαλε πολύ δυνατό σουτ με το αριστερό. Λέτε, ήταν αριστεροπόδαρος και να σουτάρα εγώ με το δεξί. Ειλικρινά δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω, θα το δούμε μετά όταν τελειώσει το παιχνίδι. Τι γκολ έχει βάλει ο Ζώνας εδώ πέρα πραγματικά. Και τι ανατροπή είναι αυτή. Καταπληκτική. Στο 94-3. Με αυτή την ομάδα πρέπει να παίξω ultra defensive, δεν γίνεται αλλιώς. Απλά να κρατήσουμε να μην φάμε kick of glitch. Ο Ζώνας θα γίνει ο ήρωας, παιδιά. Κότκε. Χάνει την κεφαλιά εννοείται από τον Καβάνι, αλλά έχει τελειώσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Είναι απίστευτη αυτή η νίκη. Είναι απίστευτη αυτή η νίκη απέναντι σε αυτήν την ομάδα, παιδιά, ειλικρινά. Δεν με νοιάζει. Αλήθεια σας το λέω, και να χάσουμε τα επόμενα παιχνίδια δεν με νοιάζει. Αυτή η ανατροπή και μόνο είναι επική. Είναι επική ανατροπή. 4-3. Τρομερό. Όπως βλέπετε στα stats, τον κερδίζαμε κατά κράτος τον αντίπαλο. Κατά κράτος όμως. Συγκλονιστική προσπάθεια. Συγκλονιστική προσπάθεια για να γίνει το 0-2. 1-2. Το 1-2 έγινε 1-3 και το 1-3 γίνεται 4-3. Καταπληκτική προσπάθεια, πραγματικά καταπληκτική προσπάθεια. Και πάμε να παίξουμε τον επόμενο αγώνα του draft. Όπως βλέπετε, 4-3 η πρώτη νίκη. Και πάμε στον δεύτερο αγώνα. Αλλά πριν πάμε, θέλω να δω λίγο τι πόδια έχουν οι επιθετικοί. Γιατί ο Αζάρ έβαλε γκολ με το αριστερό και έβαλε και ο Ζώνας με το αριστερό. Παιδιά, ο Ζώνας έχει 5 weak foot. Γι' αυτό μπήκε έτσι. Καλά, με το δεξί έκανε τόσο τραγικό σουτ και με το αριστερό έβαλε αυτή την κολάρα, τον driven. Τι να πω. Okay, με όποιο πόδι για να σουτάρουμε του Ζώνας είναι το ίδιο. Okay, καλό αυτό. Και ο Αζάρ έχει 3 weak foot και είναι δεξιοπόδαρος. Και έβαλε εκείνο τον driven με το αριστερό. Πάρα πολύ καλό. Α, 4-4 είναι ο Νταχούντ. Ωραία, τουλάχιστον έχουμε και ακόμα έναν παίχτη που βγάζει τα skill moves. Τέλεια. Λοιπόν, προχωράμε στον επόμενο αντίπαλο ξέροντας λίγο καλύτερα την ομάδα. Και έχουμε βρει λοιπόν τον δεύτερο αντίπαλο για αυτό το πιο αργό draft, ο οποίος έχει και αυτός πολύ καλή ομάδα, πολύ δυνατές μονάδες. Βλέπετε Ιντσάκη, Λακαζέτα, Αζάρ, Team of the Season, Σαλάχ, Festival of Football, Pogba, Lemar και Marcelo, τον ίδιο Ter Stegen στο τέρμα και Team of the Season Αυπηλικουέτα, 91 rating και 92 chemistry. Το μόνο ψεγάδι του είναι ο Ταμέντι στο δεξιμπάκ, ο οποίος όμως μπορεί να βγει και να μπει κάποιος άλλος. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε με αυτόν τον αντίπαλο αν μπορεί η αργή ομάδα μας να τα καταφέρει. Εδώ είναι πέναλτι. Εδώ είναι πέναλτι. Είναι πάρα πολύ καλό το ότι είναι πέναλτι στο δεύτερο κιόλας λεπτό. Γιατί έχουμε μεγάλη ευκαιρία. Για να δούμε. Στείλουμε στο κέντρο. Πω 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 πω. Τι έχει φάει ο Ter Stegen, παιδιά. Μέσα από τα πόδια του. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πέναλτι. Δεν έχω ξαναδεί τόσο τραγικό πέναλτι. Πω πω, πάλι καλά που μπήκε η μπάλα. Για να δούμε. Πώς πέρασε μέσα το πόδι. Τέλος πάντων, στο τρίτο λεπτό με πέναλτι 1-0 ο Ζώνας. Για να δούμε. Και ο Τιάγκο κόβει πάλι πολύ όμορφα την μπάλα στον Αζάρ. Ο οποίος με ένα χίλι του χίλ θα δει τον Ζώνας που έχει φύγει. Πολύ όμορφη προσπάθεια. Ζώνας. Βλέπει τον Κόκε. Εκείνος βλέπει τον Τιάγκο. Τιάγκο το έχει το σουτ. Το έχει το σουτ ο Τιάγκο. Το έχει πάρα πολύ. 22ο λεπτό. 2-0 από τον Τιάγκο Αλκάνταρα. Το έχει το σουτ. Το έχει το σουτ ο Τιάγκο από εκεί το έχει. Μπορεί να μην έχει το πολύ καλό pace, νομίζω 72-73, έχει όμως το σουτ. Και τα skill moves φυσικά. 2-0 στο 22ο λεπτό με την αργή μας ομάδα και έχουμε ξεκινήσει πολύ δυνατά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν θα ξεφύγει. Κόκε με λαρουλέτ, σουτ από τον Κόκε. Ο αντίπαλος έχει γλιτώσει πάρα πολλά σουτ. Θα το δείτε τώρα που έχει τελειώσει και το ημίχρονο ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά σουτ. Έχουμε 7 σουτ, 6 on target και ο αντίπαλος έχει 0 on target. Υπερτερούμε στα πάντα στο γήπεδο, απλά μας λείπει ένα ακόμη γκολ για να είμαστε πιο σίγουροι για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Συνεχίζουμε έτσι, όπως σας είπα, δεν έχουμε άλλες αλλαγές, οπότε πάμε να κρατήσουμε το 0 και να βάλουμε ένα τρίτο γκολ γιατί μπορούμε. Ζώνας. Νταχούντ. Αζάρ. Αζάρ. Πάρα πολύ όμορφο γκολ. Πανέμορφο γκολ, παιδιά, από τον Θόργαν Αζάρ. Ο οποίος το dragback το βγάζει τόσο ωραία. Με τέτοια ομαλότητα. Είναι πολύ smooth. Το dragback του Thorgan Hazard. Πανέμορφο, ξανακοιτάξτε. Ξεφεύγει τον Pogba τέλεια και το driven του είναι πάρα πολύ δυνατό. Ο Ter Stegen σε 7 chemistry δεν μπορεί να το σώσει. 3-0. Βάζουμε τον goal που χρειαζόμασταν για να εξασφαλίσουμε ένα πολύ καλό προβάδισμα. 3-0. Για να δούμε τη συνέχεια. Λοιπόν, για να δούμε. Tiago, driven πάσα. Πώς βρέθηκε εκεί ο Αυπηλικουέτα. Απίστευτο πραγματικά. Ο Νταχούντ.
Στον Ζώνας. Εκείνος πολύ όμορφα στον Αζάρ. Και τώρα ο Αζάρ βλέπει μόνο του τον Άσπας, ο οποίος έχει φύγει. Άσπας. Τώρα θα το σουετάρω, αλλά δεν γίνεται. Δεν γινόταν, ήθελα να το σιγουρέψω τον γκολ. Δεν γινόταν. Ο Άσπας ήταν εκεί πέρα με το δεξί του πόδι, δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Το σουέτι χρειάζεται καμιά φορά, γιατί ο αντίπρος έχει πολύ μεγαλύτερο πλεονέκτημα με την ομάδα που έχει, ενώ εγώ δεν έχω πλεονέκτημα. Δεν το αφήνουμε το replay, το προχωράμε. 4-0 στο 62. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ίσως να έχουμε κερδίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι, εξού και αν γίνει κάτι απίστευτα δραματικό. Και εδώ τώρα έχει ευκαιρία ο αντίπαλος με τον Εμπαπέ. Εδώ θα κάνει το 4-1 ο αντίπαλος στο 68 λεπτό. Θέλει πολύ προσοχή, γιατί μπορούν να γυρίσουν πάρα πολύ εύκολα τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Και κλέβει την μπάλα από τον Λεμάρ. Και τώρα ο Νταχούντ με τον Ζώνας. Ο Αζάρ. Ο Αζάρ βλέπει τον Ζώνας που έχει φύγει. Ζώνας, πλασέ, πάρα πολύ όμορφο γκολ. Πάρα πολύ όμορφο γκολ από τον Ζώνας. Ο οποίος έχει καλό finishing πλάκα-πλάκα. Έχει καλό finishing ο Ζώνας. 5-1 στο 73. Ο Τιάγκο βλέπετε έχει κουραστεί απίστευτα πολύ. Και έχουμε rage quit με αυτήν εδώ την ομάδα. Μάλιστα. Rage quit στο 5-1 στο 73ο λεπτό. Όπως βλέπετε ο αντίπαλος είχε ένα shoot on target, τον goal που έβαλε, και εμείς 11 shoot συνολικά και 10 on target. Πραγματικά κερδίζουμε σε όλα τα stats και μπορούμε να προχωρήσουμε στον τρίτο αγώνα μετά από αυτή την νίκη. 4-3 το πρώτο μάτς με την επική ανατροπή και 5-1 το δεύτερο παιχνίδι. Και προχωράμε στον τρίτο αγώνα, στον ημιτελικό. Και βρήκαμε τον τρίτο αντίπαλό μας για σήμερα, τον αντίπαλο του ημιτελικού, ο οποίος έχει 90 rating, 89 chemistry, έχει Courtois Team of the Season στο τέρμα, Team of the Year Marcelo, Team of the Season Piqué, Team of the Year Modric, Man of the Match από το Champions League Gareth Bale, 84 Gabriel Jesus, Path to Glory και Team of the Group Stage Neymar, οι υπόλοιποι παίκτες είναι χρυσή, Felipe Luis, Alan και Semedo. Καλή ομάδα φαίνεται σε σχέση με τη δική μας, πάμε να δούμε. Μηδέν-ένα στο πρώτο λεπτό κιόλας από τον Γκάμπριελ Χεσούς, δεν μπόρεσα να ακουμπήσω την μπάλα. Δεν ξέρω αν είναι kick-off glitch ή όχι. Η άμυνα ήταν ούτως ή άλλως χαμένη, αλλά το shoot ήταν πάρα πολύ καλό το long shoot. Οπότε ξεκινάμε με ένα πολύ κακό με ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Για να δούμε. Εδώ πανέμορφη προσπάθεια από τον Νταχούντ. Τι γκολ έχει βάλει, παιδιά, ο Νταχούντ, πραγματικά. Αυτό είναι kick-off glitch. Αλλά δεν ερχόταν να με μαρκάρει. Γι' αυτό σας το έχω ξαναπεί ότι το kick-off glitch δεν είναι απαραίτητα ότι είναι πρόβλημα του παιχνιδιού. Πρέπει να έρθει να σε μαρκάρει και ο αντίπαλος. Και ο αντίπαλος δεν ήθελε να με μαρκάρει. Είδαμε με τον Άσπας τον Νταχούντ, ο οποίος κοιτάξτε σουτ με τη μία, ξερός το κερδίζει αυτόν τον Team of the Season Courtois. Λογικά αν ήταν σε chemistry θα το έπιανε. Τέλος πάντων δεν μας πειράζει καθόλου. 1-1 στο 4. Για να δούμε γιατί προμηνύονται πολλά γκολ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εδώ θα κάνει καταπληκτικό τάκλινο ο Μενιέ, δεν είδα ποιος είναι βασικά. Νταχούντ έχει ξεφύγει. Βλέπουμε τον Αζάρ, Θόργα Αζάρ, πάρα πολύ όμορφο γκολ. Πάρα πολύ ωραία κάθετη με το R1H, driven πάσα, την έχω δείξει στο tutorial και driven shoot με το αριστερό του Αζάρ, ο οποίος έχει 3 weak foot και κοιτάξτε τι όμορφο γκολ βάζει. Στο 12ο λεπτό, πάρα πολύ όμορφο. Αυτό είναι από τα πιο όμορφα γκολ που έχω βάλει μέχρι τώρα. Μου άρεσε πάρα πολύ η προσπάθεια. Ξερώσει τον driven και 2-1 παίρνουμε προβάδισμα και στον τρίτο αγώνα. Στο 12ο λεπτό. Ο Βιτσάβιτς είναι, θα μάθουμε πολύ σύντομα. Βασικά ελπίζω να μην μάθουμε. Νταχούντ. Ζώνας, Νταχούντ με το αριστερό μέσα από την περιοχή. Για να δούμε ο Αζάρ. Ο οποίος βλέπει τον Ζώνας. Έχει ξεφύγει από τον Πικέ ο Ζώνας. Ιάγο, ο Άσπας θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Πω απίστευτη ευκαιρία. Πω τι χάνει ο Άσπας. Πολύ καλή ευκαιρία. Αυτή ήταν πολύ καλή ευκαιρία για γκολ. Ένα pace παιδιά, λογικό ήτανε. Για να δούμε, Ιάγο, ο Άσπας. Μπόλρο προς τα μέσα. Πανέμορφο γκολ. Αυτό είναι πανέμορφο γκολ πραγματικά. Αυτό είναι πανέμορφο γκολ. Το μπόλρο με τον Άσπας προς την έξω πλευρά του γηπέδου. Έχασε τελείως τον Πικέ, η μπάλα είναι πάρα πολύ όμορφο γκολ. Μέσα από τα πόδια του Σεμέδο, 3-1. Κόκε, Τιάγκο, όμορφο dragback. Ζώνας, Ιάγκο, Άσπας, Ζώνας μέσα στην περιοχή. 4-1, πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Ζώνας στο 43ο λεπτό. Θέλω να κάνω το γύρω-γύρω με το χέρι, αλλά έχει κολλήστερο με τον μπιμπερό. Τέλος πάντων.
Το έκανε 4-1 στο 44ο λεπτό. Κοιτάξτε τι ωραίο σουτ που έχει ο Ζώνας, είδατε? Που τον σνομπάρουμε όλοι και τον χρησιμοποιούμε στα SBC. Πολύ δυνατό σουτ. Εκτελεί για μία ακόμη φορά τον Κουρτουά 4-1 λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Κερδίζουμε σε όλα τα στάτς, εννοείται αυτό. Έχουμε ίδιο πασάκιουρα, περισσότερη κατοχή, περισσότερα σουτ. Παίζουμε πάρα πολύ καλά και με το συγκεκριμένο αντίπαλο και απλά πρέπει να κρατήσουμε το σκορ. Αν μπορέσουμε να βάλουμε παραπάνω γκολ, αλλά το κυριότερο να μην δεχτούμε. Ο οποίος Κόλμαν βλέπει ξανά τον Νταχούντ. Εκείνος τον Τιάγκο, Νταχούντ. Ιάγο Άσπας το έχει τον Driven Finesse. Το έχει. Ο Άσπας θυμάμαι ότι από πέρσι, από το FIFA 17, το είχε το Finesse. Δεν ξέρω αν υπάρχει σαν trait. Τα βάζει πολύ εύκολα τα συγκεκριμένα σουτ. Low Driven Finesse 5-1 στο 47ο λεπτό. Και νομίζω ότι έχουμε εξασφαλίσει μία ακόμη νίκη. Αν δεν συμβεί κάτι πολύ, πολύ τρελό. Εδώ μπορεί να ξέρει την κομπίνα ο αντίπαλος, δεν ξέρω. Ναι, και αυτός κομπίνα έκανε και είναι επιτυχημένη η κομπίνα του. Έστρωσε την μπάλα με το L2 στον Bailey. 5-2 στο 69. Ο Bailey λογικά είναι ο team of the season. Έκανε πολύ καλό σουτ με το δεξί του. Ο Bailey, υπενθυμίζω, είναι αριστεροπόδαρος. Βέβαια έχει 4 weak foot. Για να δούμε. 5-2. Ο Βιτσάβιτς, το ίδιο και από τον Φιλίπε Λουίζ. Ο Άσπας. Βλέπει τον Θόργαν Αζάρ. Ο Αζάρ θα τελειώσει και θα σκοτώσει τον Κουρτουά. 6-2 στο 84ο λεπτό. Και έκανε και hat-trick μάλιστα ο Θόργαν Αζάρ. Αυτό ακούω τώρα. Στο 84, 6-2. Στον Αζάρ εκείνος και ο Ζώνας έχει φύγει. Τους έχει περάσει όλους σαν σταματημένους. Ζώνας 7-2 στο 87. Πανέμορφη προσπάθεια πάλι. Η αντεπίθεση ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά γίνεται το κλασικό. Έχει κάνει το λάθος, έχει τραβήξει τον Φιλίπε Λουίζ, όπως βλέπετε. Οπότε, ένα σκορ που δεν περίμενα ποτέ ότι θα έφερνα με αυτήν την ομάδα. 7-2. Για το 7 κυρίως, όχι για το 2. Το 2 μου φαίνεται πολύ λογικό για αυτή την ομάδα. 7-2, συγγνώμη, 7-2. Τρομερή προσπάθεια για μία ακόμη φορά. Όπως βλέπετε, υπερτερούμε σε όλα τα stats. 13 shoot, 9 on target, 5 ο αντίπαλος, 3 on target. 88% πασάκιουραση και περισσότερη κατοχή. Απίστευτο και όμως αληθινό, με την πιο αργή ομάδα, με το πιο αργό draft, φτάνουμε στον τελικό και διεκδικούμε τη νίκη και αυτού του draft. Οπότε, πάμε να δούμε μετά από νίκη 4-3, 5-1 και 7-2 τι μας περιμένει στον τελικό. Και βρήκαμε λοιπόν τον τέταρτο και τελευταίο αντίπαλό μας για σήμερα, ο οποίος έχει 91 rating και 100 chemistry. Έχει Team of the Season Alba, έχει Team of the Season Diego Godin, έχει 96 Cristiano Ronaldo Striker, έχει Lemar Path to Glory 92. Kovacic με τον boost από τα Scream, 92 Rakitic Festival of Football και τον Carvajal 84, την απλή χρυσή κάρτα, απλά είναι η έκδοση Path to Glory. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ ο Lemar είναι επικίνδυνος, ο Ter Stegen θα τον κόψει όμως πανέμορφα. Αλλάζουν την μπάλα οι δυο τους, ξανά Ζώνας και ξανά Αζάρ. Εδώ ο Ζώνας βλέπει τον Νταχούντ, εκείνος ξανά τον Ζώνας. Νταχούντ, Αζάρ, πανέμορφο dragback μέσα στην περιοχή. Τι έχει πιάσει ο Ter Stegen όμως. Τι έπιασε ο Ter Stegen. Απίστευτη απόκρουση πραγματικά. Ποιος ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Νταχούντ, Τιάγκο. Βλέπει τον Αζάρ, εκείνος βλέπει τον Ζώνας. Ο Ζώνας μέσα στην περιοχή. Τι έχει πιάσει πάλι παιδιά ο Ter Stegen. Δύο σίγουρα γκολ και δεν βγήκε μπάλα. Δεν βγήκε μπάλα. Δύο σίγουρα γκολ, τα καθαρίζει ο Ter Stegen για τον αντίπαλο. Θα έπρεπε ήδη να κερδίσουμε 2-0 πραγματικά. Αλλά έχει κάνει εκπληκτικές επεμβάσεις ο Ter Stegen. Πραγματικά εκπληκτικές. Τώρα ο αντίπαλος στην περιοχή. Είναι το γκολ που τρώμε. Το ήξερα ότι θα την κόψει την μπάλα εκεί πέρα. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι δυστυχώς. Τα δύο γκολ που έχει γλιτώσει ο Ter Stegen μπορεί με τον συγκεκριμένο αντίπαλο, επειδή είναι δύσκολος, να αποβούν πολύ μοιραία. 0-1 με τον Ρονάλντο στο 34. Θα κόψει η παλικαρίσια το Μέση στα ίσια. Εδώ περνάει κάθετη για το Lemar, δυστυχώς 0-2 στο 44ο λεπτό. Αντίπαλος είναι καλός και επειδή έχει και πολύ καλύτερη ομάδα, δεν μπορώ να τον κερδίσω. Είναι πολύ κρίμα για αυτή την πορεία μέχρι τώρα, αλλά ο Ter Stegen εκεί γλίτωσε δύο πολύ σίγουρα γκολ. Για να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Μπορεί να έχουμε κάποια ανατροπή και πάλι, αλλά είναι δύσκολος ο αντίπαλος. Ημίχρονο λοιπόν. Ημίχρονο 0-2 και τα στάτς είναι πολύ κρίμα το ότι δεν είναι υπέρ μας. Το ότι δεν έχουμε βάλει βασικά γκολ. Έχουμε 2 shoot on target, ο αντίπαλος 4. Δεν με υπερτερεί σε κάτι, είναι πολύ άδικο το σκορ. Πάμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Ο Αζάρ εδώ. Για μία ακόμη φορά ο Ter Stegen θα σώσει τον αντίπαλο.
Ο Αζάρ εδώ έχει την ευκαιρία, θα το κάνει το 1-2 στο 84 και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, πόσο χρόνο έχουμε και πόσο χρόνο θα μας αφήσει και ο αντίπαλος να το βάλουμε να ισοφαρίσουμε. Πρέπει να βγούμε ultra attacking τώρα. Ήμασταν ήδη attacking. Στον κόκε. Ο Αζάρ! Εδώ γλιτώνει από απίστευτη φάση ο αντίπαλος. Εδώ γλιτώνει από απίστευτη φάση και τώρα με τον Neymar δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτε. Κι όμως θα τον σταματήσουμε, αλλά την έχει βγάλει νομίζω ο Ter Stegen. Έχουμε ακόμα μία ευκαιρία όμως τώρα εδώ. Με τον Άσπας που ξεφεύγει και τον Ζώνας. Τιάγκο τώρα κολλάει κιόλας. Ο Αζάρ! Ο Αζάρ! Κόλλησε, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Κόλλησε την ώρα που έκανε το σούτ ο Αζάρ. Απίστευτο. Απίστευτο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα άδικο το αποτέλεσμα. Δεν πειράζει. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τον τρόπο που έπαιξα. Ο αντίπαλος είναι πολύ τυχερός το ότι κερδίζει. Κοιτάξτε τα stats με την ομάδα που είχε. Δεν ήταν καλύτερο σε καμία περίπτωση. Δεν πειράζει. Χάσαμε στον τελικό του draft, αλλά παίξαμε πάρα πολύ ωραία. Με τη συγκεκριμένη ομάδα τα δώσαμε όλα. Θέλω να δω λίγο αν υπάρχει. Όχι, δεν έχει κάποια. Δεν έχει κάποια ευκαιρία. Εδώ αυτή η φάση του Ter Stegen ποια είναι. Πολύ καλό ήταν αυτό. Και στο 25 νομίζω έχει σώσει σίγουρο γκολ. Αυτό εδώ δεν κατάλαβα πως χάθηκε πραγματικά. Τέλος πάντων δεν πειράζει, χάνουμε στον τελικό 1-2. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι, έκανα ήδη υπέρβαση με την ομάδα. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που έπαιξα, ήταν και τυχερός. Πάμε να ανοίξουμε κατευθείαν τα packs από τον τρίτο γύρο. Να υπενθυμίσω ότι δυστυχώς, καλά τα packs είναι το ένα χειρότερο από τα άλλα, ούτε premium gold players pack, ότι έχουν φύγει πλέον όλα τα καλά pools. Festival of Football, Team of the Season κτλ. Είναι η απλή χρυσή και η inform. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω καν αν θα πάρουμε πίσω τα 15.000. Για να δούμε εδώ. Δεν είναι board, το προχωράμε, το κάνουμε skip. Θα συνεχίσει την ομάδα. Πάμε στο Gold Players Pack, για να δούμε. Ούτε αυτό board, το προχωράμε, skip. Όπου υπάρχει πολύ καπνός στα packs πλέον δεν έχει κάτι καλό μέσα. Αυτοί όλοι θεωρητικά. Για το Quixel και μόνο θα πάρουμε κάποιες χιλιάδες coins, τους στέλνουμε κατευθείαν στο club και τώρα από το Rare Gold Pack θα ελπίσουμε να είναι στο κάποιο board. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το τελευταίο pack για σήμερα, το Rare Gold Pack. Πολύ καπνός, τίποτε δεν είναι. 0 στα 3 boards, αυτά που είχαμε όταν ήταν όλες οι κάρτες διαθέσιμες, δυστυχώς πρέπει να τα ξεχάσουμε γιατί δεν βγαίνει πλέον τίποτε. Έφυγαν όλα και πλέον ουσιαστικά αφού έχουν φύγει όλοι οι παίχτες από τα packs και δεν υπάρχει τίποτε ιδιαίτερο για να βγάλουμε από pools. Ξεκάθαρα περιμένουμε το FIFA 19 πλέον. Οπότε αυτό, ελπίζω να σας άρεσε και το πιο αργό draft. Παραλίγο να το κερδίσουμε. Με το πιο αργό draft παραλίγο να το κερδίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Αφήστε κάτω στο comment το επόμενο challenge, το οποίο να είναι λίγο καλύτερο, να μην είναι τόσο κακό όσο το αργό draft. Όχι πλάκα κάνω. Ίσα ίσα τώρα έχει νόημα να παίζουμε όλα τα challenges για να περνάμε καλά, γιατί το παιχνίδι δεν έχει νόημα. Λοιπόν, αφήστε το επόμενο challenge κάτω στα σχόλια και εμείς φυσικά μέχρι να τα πούμε την επόμενη φορά να περνάτε πάντοτε όμορφα.